Ξεκινήσουμε με την κυρία Ράπτη, εισηγήτρια της πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει μία σειρά από διατάξεις που εισάγουν αφενός ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας και αφετέρου ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τον αθλητικό εθελοντισμό και για τον πνευματικό, ηλεκτρονικό και εργασιακό αθλητισμό. Θεσμοθετεί δηλαδή νέες κατηγορίες αθλητισμού και αγγίζει τέσσερις μεγάλες περιοχές της σύγχρονης κοινωνίας, τον εθελοντισμό, τα αθλήματα του πνεύματος, το ψηφιακό μέλλον και τον κόσμο της εργασίας. Ταυτόχρονα τροποποιεί διατάξεις του νόμου 2725 του 1999 για την επίλυση πρακτικών θεμάτων λειτουργίας του αθλητισμού. Ας δούμε τις σημαντικότερες παρεμβάσεις καταρχάς στις πέντε ενότητες του νέου κανονιστικού πλαισίου. Στην ενότητα της οπαδικής βίας, στο άρθρο 3, αυστηροποιείται το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, ώστε να είναι πιο εύκολος και πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος και η υποπτία τους. Κάθε αθλητικό σωματείο, τμήμα αμοιβόμενων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία μπορεί να έχει μόνο μία λέσχη και μόνο με αυστηρές προϋποθέσεις παραρτήματα. Έδρα της λέσχης θα είναι υποχρεωτικά πλέον η έδρα του αθλητικού σωματείου, του τμήματος αμοιβόμενων αθλητών ή της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, το οποίο θα αναρτά υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία της λέσχης για λόγους διαφάνειας και νόμιμης δράσης της. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στο νόμο 2725 του 1999 για τις λέσχες, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να ανακαλεί την ειδική αθλητική αναγνώριση, να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές. Για τη δημιουργία παραρτήματος λέσχης απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών και τουλάχιστον 50 υποψήφια μέλη, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, όπου ιδρύεται η λέσχη. Αναστέλλεται ή και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας λέσχης ή παραρτήματος, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη σε μέλος λέσχης ή παραρτήματος για συγκεκριμένα εγκλήματα αθλητικής βίας. Στο άρθρο 4. Αυξάνονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των προβλεπόμενων ποινών για τα αδικήματα της ρήψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου, για τα αδικήματα της εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, για τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 που τελούνται από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, δηλαδή δράστη που έχει τελέσει και κατά το παρελθόν αδικήματα αθλητικής βίας με οπαδικά χαρακτηριστικά, συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων με αρχηγικό ρόλο ή βάση οργανωμένου σχεδίου ή προκάλεσε σημαντικές φθορές ή βλάβες σε ένομα αγαθά τρίτων. Επίσης, καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όλους όσοι κατά τη διάρκεια των αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, δυσχεραίνοντας την ανίχνευση και καταγραφή τους από τις συσκευές καταγραφής εικόνας που λειτουργούν εντός των αγωνιστικών χώρων, καθώς και την ταυτοποίησή τους. Καθιερώνεται η υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων στο δράστη εγκλημάτων αθλητικής βίας, όταν η εκδίκαση της υπόθεσης αναβάλλεται για οποιοδήποτε λόγο στην αυτόφορη ή την τακτική διαδικασία. Καταργείται η κατεξαίρεση δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της επιβληθήσας ποινής στον δράστη των πράξεων αθλητικής βίας. Πλέον οι δράστες τέτοιων πράξεων θα εκτείουν άμεσα και υποχρεωτικά την ποινή. Στο άρθρο 5 προβλέπεται αφενός η απαγόρευση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε και η μετατροπή της θηρητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινοφελούς εργασίας. Στο άρθρο 6 συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ψηφιακό μητρό μελών των λεσχών φιλάθλων με στόχο την πιο αποτελεσματική εποπτεία των αθλητικών σωματείων, των τμήματων αμοιβόμενων αθλητών και των αθλητικών ανώνυμων εταιριών επί των αναγνωρισμένων λεσχών τους και των οργανωμένων φιλάθλων μελών τους, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στο εν λόγω μητρό από τη αστυνομική διεύθυνση πρόληψης αθλητικής βίας. Στο άρθρο 7
Επεκτείνεται η δυνατότητα του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να επιβάλλει περαιτέρω διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα για επεισόδια εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων. Μη παροχή στοιχείων από τα αθλητικά σωματεία, τα τμήματα αμοιβωμένων αθλητών, τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, περιπτώσεις παρότρινσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γέννη φαινομένων βίας από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο. Στο άρθρο 7 προβλέπεται πως λύεται άμεσα και αυτοδίκαια η σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτου για τη στέγαση λέσχης, αν μέσα σε 3 μήνες από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης δεν χορηγηθεί στη λέσχη η απαιτούμενη άδεια της αστυνομικής αρχής. Αναλόγως, επιβάλλεται πρόστιμο και στον εκμισθωτή που εκμισθώνει ή ανέχεται τη συνέχιση της μίσθωσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αστυνομικής αρχής. Στο άρθρο 9 αναστέλλεται από την έναρξη ισχύως του νόμου και μέχρι 31 Ιουλίου 2022 η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτημάτων τους, των γραφείων και εντευκτηρίων τους για λόγους δημόσιας τάξης. Στην ενότητα του αθλητικού εθελοντισμού, στο άρθρο 13, προβλέπεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η σύσταση διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ψηφιακής πλατφόρμας με τίτλο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού, η οποία αποτελεί μια εθνική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις. Στο άρθρο 14 προβλέπεται η δυνατότητα και ο τρόπος αξιολόγησης των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων. Στο άρθρο 15, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να εγγράφει στον προϋπολογισμό της ειδική πίστοση ενίσχυσης με υλικά, εξοπλισμό και μέσα των ενταγμένων στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού, Αθλητικών, Εθελοντικών και Εθελοντικών Αθλητικών Οργανώσεων. Στο άρθρο 16, προβλέπονται διευκολύνσεις με τη μορφή δικαιώματος ισόχρονης απουσίας από την κύρια απασχόληση του εθελοντή και αντίστοιχης υποχρέωσης του εργοδότη. Στο άρθρο 17, θεσπίζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις του αθλητικού εθελοντή. Στο άρθρο 18, ρυθμίζονται ζητήματα ευθύνης και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης των αθλητικών εθελοντών. Στο άρθρο 19, προβλέπονται η δυνατότητα χορήγησης στον αθλητικό εθελοντή πιστοποιητικού αθλητικής εθελοντικής προσφοράς. Στο άρθρο 20, προβλέπεται η δυνατότητα και παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους αθλητικοί εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού. Στην ενότητα του πνευματικού αθλητισμού. Στο άρθρο 24, ορίζεται η έννοια του πνευματικού αθλητισμού και περιγράφονται οι 2 κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων. Ορίζεται επίσης ότι τα σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα αναγνωρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως αθλητικά με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους που αναγνωρίζονται και τα σωματεία του κλασικού αθλητισμού. Στο άρθρο 26 δημιουργείται πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης για τα πνευματικά αθλήματα, ώστε να διευκολυνθεί περισσότερο η διεξαγωγή τους. Στην ενότητα του ηλεκτρονικού αθλητισμού, στο άρθρο 29, εξειδικεύονται τα μέτρα προώθησης του ηλεκτρονικού αθλητισμού e-sports μέσω του ορισμού του ηλεκτρονικού αθλητισμού και του ηλεκτρονικού αθλητή. Στο άρθρο 30 ορίζονται ο ηλεκτρονικός αθλητισμός και τα ηλεκτρονικά αθλήματα και προτείνεται η εξής κατηγοριοποίησή τους. Α. E-sports με αθλητικό χαρακτήρα. Β. Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση ειδικής μάσκας. Και Γ. Παιχνίδια προστιθέμενης πραγματικότητας. Στο άρθρο 32 προβλέπεται η δυνατότητα σε ήδη νομίμως υφιστάμενα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία να καλλιεργούν ως κλάδο άθλησης ηλεκτρονικά αθλήματα. Στο άρθρο 34 ορίζεται ότι ο ηλεκτρονικός αθλητισμός αποτελεί αθλητική δραστηριότητα επί της οποίας εφαρμόζεται ο νόμος 27-25 του 1999. Στην ενότητα του εργασιακού αθλητισμού, στο άρθρο 37
ρυθμίζονται ο ορισμός της έννοιας του εργασιακού αθλητισμού και προβλέπεται η εποπτεία και η υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή προγράμματος εργασιακού αθλητισμού από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζόμενου. Στο άρθρο 40 θεσπίζεται η υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας των εργαζομένων, η οποία αποτυπώνεται σε κάρτα υγείας ετήσιας ανανέωσης. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που τροποποιούν σημεία του νόμου 2725 του 99, στα άρθρα 44 και 45 προβλέπεται η σύντμηση των οριζόμενων προθεσμιών για τη σύγκληση των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των αθλητικών ενώσεων κατά αναλογία των αθλητικών ομοσπονδιών, ώστε να μπορούν ευχερώς να λαμβάνουν αποφάσεις επί επιγόντων ζητημάτων. Στα άρθρα 46 και 48, υπό το βάρος των πρόσφατων καταγγελιών, αθλητών και αθλητριών, εις βάρος προπονητών και αθλητικών παραγόντων για φαινόμενα βίαιης και αυταρχικής συμπεριφοράς, προβλέπεται ως αναγκαία η υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες για την παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης στους αθλητές. Στο άρθρο 49 προβλέπεται ως αναγκαίο το αθλητικό σωματείο Special Olympics Ελλάς να λογίζεται εφ' εξής και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις που ενδεχομένως να δυσχεραίνουν το έργο του, ως αθλητική ομοσπονδία για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισμού ατόμων με νοητική υστέρηση. Στο άρθρο 51 αναγνωρίζεται το δικαίωμα ένταξης στους προπονητές αθλήματος Α επίπεδου όλων των αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο αυτών που έχουν κατακτήσει νίκες. Στο άρθρο 53 προβλέπεται μια εκτενής λίστα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο άρθρο 59 προβλέπεται η διαβαθμισμένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών φορέων που αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης και πως το ηλεκτρονικό μητρό λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του. Στο άρθρο 64 μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμνο Σύφνου η κυριότητα του συνόλου των εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτηριακών και λοιπόν αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο άρθρο 66 υπάρχει πρόβλεψη για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν κατά παρέκκληση ειδικά για το έτος 2020 λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου συμβάλλει στον εξυγχρονισμό της αθλητικής μας νομοθεσίας. Αντιμετωπίζει με αυστηρότητα το θέμα της οπαδικής βίας, προάγει τον αθλητικό εθελοντισμό, δημιουργεί πλαίσιο ανάπτυξης του πνευματικού αθλητισμού, οριοθετεί τον ηλεκτρονικό αθλητισμό με κανόνες και προϋποθέσεις, θεσμοθετεί τον αθλητισμό των εργαζόμενων εντός και εκτός των χώρων της εργασίας, διορθώνει πρακτικά προβλήματα στις διατάξεις του 2725 του 99 για μια αποτελεσματικότερη αθλητική καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Ράπτη.